Φορολογική λίστα. Με αυτήν τη λίστα θα είστε βέβαιοι ότι οποιασδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμπεριλάβετε σε αυτήν τη φορολογική λίστα είναι τις προσωπικές σας φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή τις IR1 σας και σχετικούς φόρους τους οποίους μπορεί να πληρώσετε. Έτσι είναι καλά να διατηρείτε ένα αρχείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσική μορφή, όπου θα το έχετε χωρισμένο ανά χρονιά και αναφορολογία και θα βάζετε στον κάθε χρόνο τη φορολογική σας δήλωση και τις αποδείξεις τις οποίες έχετε πληρώσει τις σχετικές φορολογίες. Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης εταιρείας, ο δεύτερος φόρος που πρέπει να συμπεριλάβετε σε αυτό το αρχείο είναι ο φόρος της εταιρείας σας. Δηλαδή πρέπει να έχετε ένα κόπι της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας σας, οι λογιστές τα έχουν όλα αυτά, δηλαδή της IR4, και στη σχετική φορολογία να βάλετε την απόδειξη για την οποία έχετε πληρώσει τους φόρους αυτής της χρονιάς. Έτσι θα ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή, εάν σας ζητηθεί, θα ξέρετε για ποια χρονιά έχετε πληρώσει και πόσο φόρο έχετε πληρώσει. Το τρίτο αρχείο που πρέπει να δημιουργήσετε, εάν παίρνετε μερίσματα, δηλαδή αν είστε ιδιοκτήτης της εταιρείας, είναι ο φόρος μερισμάτων, δηλαδή αμυντική άμυνα για την οποία παίρνετε. Έτσι, ξανά θα κάνετε file, θα αρχιοθετήσετε οποιαδήποτε αλληλογραφία, είτε είναι απόφαση για πληρωμή μερίσματος, είτε είναι πιστοποιητικό μερίσματος για την εκάστοτε χρονιά, μαζί με την απόδειξη της άμυνας την οποία έχετε πληρώσει για να πάρετε αυτό το μέρισμα από την εταιρεία. Εάν δεν λαμβάνετε μερίσματα, πάλι η εταιρεία σας, όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλα βίντεο, πρέπει να πληρώνει την άμυνα στην νοητή πληρωμή των μερισμάτων στο 70% της κερδοφορίας και την εκάστοτε χρονιά. Έτσι, και πάλι θα πρέπει αυτή η άμυνα όταν πληρώνετε να τη φαϊλάρετε, να την αρχιοθετείτε στην ανάλογη χρονιά που αφορά, για να είστε εσείς βέβαιος ότι ναι, αυτή τη χρονιά πλήρωσα μερίσματα, άρα έχω την απόδειξη για τα μερίσματα που έχω πάρει, ή αν δεν έχω λάβει μερίσματα, η εταιρεία μου έχει πληρώσει την νοητή αμυντική εισφορά για πάνω στο 70% της κερδοφορίας και αυτή είναι η απόδειξη. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η λίστα είναι ένας τρόπος για εσάς να είστε βέβαιοι ότι η εταιρεία σας δεν έχει οποιαδήποτε θέματα με τη φορολογία και ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληρωμές φόρων έχουν γίνει όπως προβλέπετε. Εάν λαμβάνετε εισοδήματα από ενοίκια, είναι πολύ καλό να βάλετε στο αρχείο σας την αμυντική εισφορά που πληρώνετε σε αυτά τα ενοίκια, τα οποία είναι 2,25% πάνω στο μηνιαίο ενοίκιο. Συνήθως, επειδή τα αποστήματα είναι πολύ χαμηλά και επειδή υπάρχει κόστος ή και χρειάζεται χρόνος και κόστος στο να πας να πληρώνεις αυτήν την αμυντική άμυνα κάθε μήνα, εμείς οι λογιστές έχουμε σαν συνηθές πρακτική να την πληρώνουμε κάθε εξάμηνο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και αυτή η αμυντική εισφορά, το 2,25% πάνω στα ενοίκια, να την συμπεριλαμβάνετε στο file σας για να είστε comfortable ότι δεν χρωστάτε άμυνες ενοικίων. Το τελευταίο, το πέμπτο σημείο δηλαδή και πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφέρουμε, είναι με το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς αυτό είναι η δουλειά των λογιστών ή και των ελεγκτών σας. Απλώς είναι καλά να έχετε αρχιοθετημένες τις τριμηνιαίες φορολογικές δηλώσεις που κάνουν οι λογιστές σας, μαζί με τις αποδείξεις ότι πληρώνονται οι σχετικοί. Πιο σημαντικό όμως είναι στο τέλος κάθε έτους να έχετε μια συζήτηση, λεπτομερή συζήτηση με τους λογιστές σας ή και τους ελεγκτές σας, για να βεβαιώνεστε ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας έχει πληρωθεί, δεν περιμένουν να έχετε οποιασδήποτε ατασταλίες ή περιπέτειες με φόρο εισοδήματος, διότι όλα τα εισοδήματά σας και όλα τα έξοδα σας έχουν σωστά δουλευτεί και έχει αναλογιστεί ο σωστός φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος πληρώνεται κάθε τριμηνία στο φόρο εισοδήματος Κύπρου. Αυτή η λίστα είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα έχετε το πάνω χέρι και θα ελέγχετε εάν πράγματι όλες οι φορολογικές σας υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες ανά χρονιά. Εάν έχετε περισσότερες απορίες, στείλτε μου ένα email στο kt@cyprusaccountants.com.cy ή πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 22 33 63 21 και με μεγάλη μας χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.